Κύριε Δήμαρχε, βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση του διημέρου στη Χρυσούπολη και αναμένονται βέβαια και άλλες σχετικές συναντήσεις σε άλλες χώρες. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε και στην Αρμενία. Το Bridges λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα. Πώς εκτιμάτε ότι εξελίχθηκε το έργο? Και βέβαια θα θέλαμε και δύο λόγια αναφορικά με τη συνεργασία των επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα με τους ομολόγους του και με τους ομολόγους τους και αν φέρνει καρπούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Δήμος έχει συμμετείχει σε ένα πρόγραμμα ως leader επικεφαλής του έργου μεταξύ των εκπροσωπώντας φυσικά την περιοχή μας και κατ' επέκταση την περιφέρεια την Ελλάδα μέσα από μια κοινή δράση που συναποφασίστηκε μεταξύ των χωρών Μολδαβίας, Ρουμανίας, Αρμενίας, Τουρκίας και αυτό είχε ένα budget, ένα οικονομικό, εμπάσχε αυτό το οικονομικό αντικείμενο. Ήταν τα κόστη προσμετρημένα περίπου 140.000 ευρώ, όπου ο Δήμος ως leader με τους partners όλους τους υπόλοιπους διοργάνωνε αυτή τη δράση. Σκοπός αυτής της δράσης ήταν να έρθουν μαζί σε κοινή σχέση επαγγελματίες που ασχολούνται με τον αγροτοδιατροφικό τομέα σε ό,τι εύρος αυτό μπορεί να αντιλαμβάνεται ο καθένας, ώστε όλο αυτό το γίγνεσθε να ανταλλάξει απόψεις οι οποίες θα ήταν κρίσιμες είτε ως ιδέες, είτε ως εν πάση περιπτώσει περιπτώσεις που κάποιοι και εμείς ωφελούμενοι ή και οι κύριοι αυτοί όλοι που τέλος πάντων ασχολούνται θα μπορούσαν να βρουν ωφελούμενοι από το πιο απλό που μπορεί να είναι ξέρω εγώ μια έξυπνη ιδέα συσκευασίας μέχρι μια πιο σύνθετη διαδικασία εμπορικής οδού ενός ειδικού εμπορικού χάρτη που αυτός εξελίσσεται από συμφωνίες, εγγυήσεις, παρακαταθήκες και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν και να τα εκτελούν μόνοι τους με μια, θα έλεγα, πιο δύσκολη και επίπονη προσπάθεια επιχειρηματίες ή, εν πάση περιπτώσει, εκπρόσωποι συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών κτλ. Αυτό λοιπόν είναι και σκοπό να διευρύνει, να δει, να εξετάσει και να ερευνήσει και αν υπάρχουν κοινές δράσεις, αν υπάρχει κοινό ενδιαφέρον και σε αυτό το όποιο κοινό πώς κάθε περιοχή μέσα από τους δρόμους του εμπορίου αντιλαμβάνεται, λειτουργεί και προχωρά τις διαδικασίες, θα έλεγα, πώλησης, ανταλλαγής προϊόντων κτλ. Μάλιστα. Αυτό που είναι κυρίαρχο έτσι, σε όλη αυτή τη δράση βέβαια είναι ότι εδώ ξεκίνησαμε, έγινε μια πρώτη ημερίδα, θα έλεγα, συνάντηση και αναμένεται τώρα να γίνει η επόμενη στην Ρουμανία και κατόπιν θα ακολουθήσει, δηλαδή όλοι αυτοί που δηλώνουν παρόντες, συμμετοχή, μετά την πρώτη συνάντηση εδώ, εγώ είχα την χαρά να τους δω και να μιλήσω με τους ανθρώπους αυτούς. Από εκεί και πέρα η επόμενη συνάντηση όπως είπαμε θα είναι στη Ρουμανία, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες και θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της ανταλλαγής, θα έλεγα, γνωριμιών. Θεωρώ ότι με μια σχετική ασφάλεια, θα έλεγα, και μόνο η γνώση της παρουσίας κάποιων ανθρώπων που είναι στον ίδιο χώρο τον επαγγελματικό όπως αυτό εξελίσσεται μέσα από τις σημερινές συνθήκες και εδώ και αλλού είναι φόλητη, είναι προσδίδει θα έλεγα την απαραίτητη ασφάλεια είτε για την επίσκεψη είτε για οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα λήγει στις 31 Τρίτου του 2023 και ευελπιστώ ότι ακόμη και κάτι το οποίο είναι μικρό, δηλαδή δεν χρειάζεται να κλειστώ συμφωνίες εδώ, αλλά ακόμα και αυτή η γνώση, η ανταλλαγή απόψεων, τα δύο τηλέφωνα που κρατήσαμε και κρατήσαμε, είναι κάτι που εγγυάται ότι στο μέλλον έχεις έναν άνθρωπο να απευθυνθείς, να σου λύσει μια απορία, να μιλήσεις εν πάση περιπτώσει σχετικά με το επάγγελμα και να αποφύγεις ενδεχομένως διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις που πολλές φορές όταν πάει κάποιος μόνος ατομικά μπορεί
να είναι δυστυχώς μέσα στο πρόβλημα. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Οπότε νομίζω ότι αυτό είχε επιτυχία. Δεν είχε την ανταπόκριση που ενδεχομένως πολλοί θα ήθελαν ή περιμέναν με πολυπληθή σχήματα, αλλά σίγουρα, σίγουρα είναι κάτι που τάραξε λίγο τα νερά και θα έλεγα στη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Αυτά Δήμαρχε, με βάση τις εξελίξεις αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων και βέβαια θα ήθελα να σταθούμε και στα προϊόντα της περιοχής του Δήμου Νέστου, όπως το ακτινίδιο, όπως το σπαράγγι κλπ. Κλπ. Πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα, το Bridges, που έρχεται να γεφυρώσει τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, έρχεται πάνω στην ώρα? Κοιτάξτε, αυτό που κάνει το Bridges είναι γέφυρες. Και η γέφυρες είναι στο επίπεδο ακριβώς ότι απέναντί μου, εκεί που θα πάρω το τηλέφωνο, έχω έναν άνθρωπο τον οποίο έχω δει, είναι σχετικός με το αντικείμενο που με ενδιαφέρει εμένα στον πρωτογενή τομέα. Και επομένως η όποια απορία μου είναι ίσως στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να λυθεί μέσα σε 5-10 λεπτά, οπότε δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε με θεωρίες, με κάποια αν και με κάποιες ταλαιπωρίες που θα πρέπει εγώ να πάω εκεί για να ή το ίδιο και αυτός εδώ. Είναι κάτι το οποίο μέσα από μια γνωριμία παίρνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι σαν το γνωστό που έχουμε κάπου και λέμε, α, για αυτό το πράγμα κάτσε να ρωτήσουμε. Εμείς δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί να μετακινήσουμε ή να δούμε πράγματα και θέματα. Βλέπετε ότι αλλάζουν γενικά πολλά πράγματα. Οι Ρουμάνοι, για παράδειγμα, είναι καθηγητές, θα έλεγα, ή πολύ καλή γνώση το κομμάτι του πρωτογενείου στο μέσα σιτηρά. Τώρα, πέρα που μπορεί να δούμε αύριο, το λέω θεωρητικά, μπορεί εδώ να λασαριστεί μια νέα καλλιέργεια με κάποιο άλλο είδος, ας πούμε, που είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα άλλο σιτάρι, ένα πιο προσοδοφόρο, ένα πιο γεμάτο, ένα πιο... Αυτό όμως που μπορεί κάποιος να σου πει ότι ξέρεις το καλλιεργούν οι Ρουμάνια σου. Έτσι. Με ένα τηλέφωνο μπορεί κάποιος εδώ να λύσει τις απορίες που θέλει πρακτικά. Εννοώ χωρίς να υπάρχει με μια ασφάλεια, γιατί και ο άλλος δεν έχει πρόβλημα να σου πει αυτά που πρέπει εσύ να μάθεις και να λύσεις. Έχουμε δηλαδή αυτή την αμεσότητα μέσα από μια κοινή δράση. Το ίδιο βάση νομίζω μπορεί να κάνει κάποιος από αυτούς που ενδεχομένως θα θελήσει να ασχοληθεί με μια καλλιέργεια σπαραγγιού, αμπέλου. Γενικότερα, όλο αυτό το κομμάτι έδωσε την ευκαιρία αυτή να την υπάρξουν, να συνοηθούν, να γνωστούν και πέρα από την ανταλλαγή απόψεων εκεί τόπου έχουν και τη δυνατότητα των επιμέρους ή των μέσων μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρεις ότι παίρνεις έναν άνθρωπο που, όπως εσύ εδώ ως άνθρωπος του αγροτοδιατροφικού τομέα, του πρωτογενή, είσαι εδώ και έχεις μια εμπειρία στην ελιά, στο λάδι. Αντίστοιχα, αυτοί μπορούν να πληροφορηθούν, αντίστοιχα μπορείς εσύ να πληροφορηθείς, να επισκεφτείς, να επισκεφτούν. Έγινε μια πρώτη, θα έλεγα, ασφαλής συνάντηση μεταξύ μερών που έχουν κοινά, θα έλεγα, θέματα, αλλά διαφορετικούς τρόπους ορίμασης, αντιμετώπισης κτλ. Έτσι λοιπόν ήταν χρήσιμο αυτό, στο μέτρο και στο βαθμό μπορεί να έχει μια πρώτη συνάντηση. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.